δύο λόγια πριν γίνει. Χαίρομαι που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Είναι μία προσπάθεια των τριών λεσχών της λέσχης Λάιος Ιπποκράτης Κος, της λέσχης Λάιος Ηλιούσα Ρόδου και της Λάιος Ρόδου. Ενωμένοι όλοι μαζί, προσπαθήσαμε και σας προσφέρουν αυτό το έργο σήμερα εδώ, γιατί πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή τους. Πιστεύουμε ότι η βιβλιοθήκη αυτή θα βοηθήσει λιγάκι στον ελεύθερο χρόνο σας να περάσετε λίγο πιο όμορφα τις στιγμές αυτές και να μορφωθείτε, να πάρετε κάποια στοιχεία που ίσως δεν είχατε την τύχη να τα πάρετε αυτά τα στοιχεία όταν ήσασταν πιο μικροί στη παιδική σας ηλικία. Γιατί ένα βιβλίο εξευγενίζει και θα περάσετε και όμορφες ώρες κοντά σε ένα βιβλίο, ξεχνιέσαι, σε πηγαίνει μακριά τη σκέψη σου και πιστεύουμε μέσα από το διάβασμα να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Γιατί βλέπετε, εμείς δεν σας έχουμε ξεχάσει, είμαστε κοντά σας. Πρόεδρε, συγχαρητήρια και σε εσάς και στα μέλη σας, στις Λέσχες Ηλιούσα, Λάιον Τσέλη, που είχατε την ευγενή ιδέα καταρχάς για την ευγενή καλοσύνη της υλοποίησης αυτής της ιδέας. Ζωνάκα, συγχαρητήρια που ενωθήκαν οι τρεις Λέσχες για αυτό το μεγάλο έργο. Ηλιούσα και η Ρόδος που ήρθαν αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια και ελπίζω και στο μέλλον οι προσπάθειες αυτές να συνεχιστούν. Ευχαριστούμε πολύ και εγώ συμπληρωματικά να ευχαριστήσω απόλυτα για τη συνεργασία όχι μόνο τον Διευθυντή, τον κύριο Καραθάνο, όλους όσοι είναι εδώ γιατί μας βοήθησαν πολύ, το Λάιον το Φώτη το Σύρμα, όλους τους Λάιον που μας στείλαν βιβλία. Σήμερα είχα την ευχάριστη είδηση από κάποιον συμπολίτη μας από Κέφαλο, έχει μαζέψει και εκείνος αρκετά βιβλία θα μας στείλει. Το Πολύκεντρο Θαλασσινό, την Αλληστική Βιβλιοθήκη που μας έστειλε 50 βιβλία και η Περιφέρεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την στήριξη και περιμένουμε όλους όσοι έχετε βιβλία να μας στείλετε.